Ο Δήμα νομίζω ότι δεν έχει κανένα τίποτα, είναι ένας συμπαθής πολιτικός. Αλλά εκτιμώ ότι με αυτά τα οποία έτσι ακούγονται και συμβαίνουν σήμερα πολιτικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο αριθμός αυτός να βρεθεί. Και εξαρτάται και από τους ανεξάρτητους βουλευτές που 5-6 έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν και δεν ξέρω με τα σημερινά δεδομένα αν αλλάξει τίποτα το μεσοδιάστημα αυτό των 15-20 ημερών. Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Άρα εκλογές. Πιστεύω ότι ναι, γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Είναι μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει μετά από ένα μήνα περίπου. Ξεκινάει πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι εύστοχα γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης και ειδικότερα και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Για τον λόγο του ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί η χώρα να πορεύεται με πολιτική αστάθεια. Γιατί αυτό το μεσοδιάστημα, μέχρι και την εκλογή του Προέδρου, αλλά και μέχρι την οριστική συμφωνία. Εσύ θεωρώ, θα τον ψηφίσετε τον κύριο Δήμα. Εγώ ναι, θα τον ψηφίσω τον κύριο Δήμα. Τον κύριο Τσόμψη δεν τον ρωτάμε. Είναι, σας είπα, είναι ένας συμπαθής.